Φίλες και φίλοι, γεια σας. Για άλλη μια μέρα εδώ μαζί στην εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζακή και τον Θέμη Συμβουλόπουλο. Είμαστε προς τα τέλη της εβδομάδας αυτής μετά το Πάσχα, μετά τις γιορτές, και εδώ σχολιάζουμε καθημερινά την επικαιρότητα, την πολιτική και τη διεθνή, σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, προσπαθώντας να αποκαλύψουμε ή να φωτίσουμε, αν θέλετε καλύτερα, πτυχές και περιοχές των ειδήσεων και της επικαιρότητας, οι οποίες δεν εμφανίζονται σε όλο το μέγεθος της αλήθειας. Αντίθετα, εμφανίζονται στο μεγαλύτερο μέγεθος του ψεύδους και της χειραγώγησης, γιατί αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί σήμερα στον πλανήτη, και μιας και εμείς εδώ πάντα ασχολούμαστε πρωτίστως με τη χώρα μας, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα σε όλη αυτή την υπερδεκαετή κρίση, όπου ξεκίνησε από το 2009-2010 με τα μνημόνια και την οικονομία, όπου η χειραγώγηση καλά κρατεί. Η διαστρεβλωμένη είδηση, η αποπληροφόρηση, η αναζήτηση της αλήθειας είναι ένα σπορ το οποίο, να το πω έτσι χαριτολογώντας, είναι ένα σπορ το οποίο έχει αποκλειστεί από κάθε πλαίσιο αγώνων, και πρέπει ο κόσμος να διαχειρίζεται μόνο το ψεύδος, μόνο την μισή είδηση, μόνο την είδηση δηλωμένη και αναλυμένη με τον τρόπο που θέλει ένα σύστημα πολιτικό, το οποίο δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες, με τα προβλήματα, με τον τρόπο διαβίωσης και επιβίωσης του ελληνικού λαού. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό έχει πάρει μορφή όχι απλά χιονοστιβάδας, αλλά μιας πολύ μεγάλης συνολικής κατολίσθησης την περίοδο της πανδημίας. Εννοώ η ψευδής είδηση ή η χειραγωγούμενη είδηση ή διαστρεβλωμένη είδηση, σε τέτοιο βαθμό που αυτή η κατολίσθηση να μην έχει αφήσει πλέον, να επιχειρεί μάλλον να διαλύσει κάθε έννοια μιας κοινωνικής συνοχής, να το πούμε έτσι, απαραίτητης, για να μπορέσει να υπάρχει μια ψυχραιμία και μια σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την λογική, εμείς με τον τρόπο μας, με τις δυνάμεις μας, προσπαθούμε να φωτίσουμε κάποιες μεριές με ένα διαφορετικό τρόπο, βάζοντας μπροστά την λογική, βάζοντας μπροστά τις πραγματικές ανάγκες, βάζοντας μπροστά την ίδια την επιστήμη και την αμφισβήτηση που η ίδια εγκολπώνει μέσα στους κόλπους της, η οποία αμφισβήτηση αυτή τίνει να χαθεί από κάθε μεριά του πλανήτη, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσουμε αυτή την βάση για να στηριχτούμε και εμείς οι ίδιοι καταρχήν, αλλά και οι φίλοι και οι άνθρωποι που μας ακούν, μπας και κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη τεράστια, την τιτάνια προσπάθεια που χρειάζεται ο τόπος μας για να απαλλαχτούμε από αυτό το καθεστώς, πώς να το χαρακτηρίσω, δουλοπαρικίας το λέγαμε παλιά, ίσως πλέον είναι και αυτό το πράγμα από μόνο του λίγο. Αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετώ και από κοντά. Να αναφέρουμε εμείς, έτσι, να κάνουμε μια μικρή περατζάδα, να ενημερώσουμε 2-3 πραγματάκια από την σημερινή επικαιρότητα. Πρώτα-πρώτα να πω ότι ο Σουηδικός Οργανισμός Φαρμάκων έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, όπου μας λέει ότι ανακοίνωσε 31.844 περιπτώσεις παρενεργειών του εμβολίου μόνο για φέτος, την ώρα που έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 30% του πληθυσμού της Σουηδίας. Επισημαίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις της Σουηδίας ότι αυτές οι 31.844 περιπτώσεις ανεπιθύμητων ενεργειών αντιστοιχεί στον όγκο των προηγούμενων 4 με 5 χρόνων στη διαδικασία των εμβολιασμών για τη Σουηδία. Από όλους δηλαδή τους εμβολιασμούς, μόνο οι εμβολιασμοί στα προηγούμενα 4 χρόνια, μόνο οι εμβολιασμοί για COVID, σε αυτό το διάστημα των 2-3 μηνών, έχουν ανέρθει στις 31.844, 4 φορές παραπάνω. Καλά, πάμε και στη Σουηδία. Εδώ να επιβεβαιώνεται
ένα στοιχείο το οποίο το έχω εμφανίσει, το έχουμε εμφανίσει σε άλλη εκπομπή, αλλά να το πούμε, είναι από την υπηρεσία VAERS των ΗΠΑ. Αναφέρεται. VAERS είναι η επιτροπή, να το πούμε έτσι, φάρμακο επαγρύπνησης των ΗΠΑ και παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τα εμβόλια κτλ. Εάν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία που υπάρχουν στην Επιτροπή VAERS, και είναι προσβάσιμο στον καθένα, δεν είναι κάτι. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό, ναι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ότι τα στοιχεία που υπάρχουν, που είναι διαθέσιμα, είναι τα τελευταία 30 χρόνια. Μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021 έχουμε 31 χρόνια καταγραφής απροσδόκητων, αθέμητων παρενεργειών και επιπτώσεων από τους εμβολιασμούς που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, 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 το έχεις αναπτύξει, έχεις βγάλει και τους πίνακες στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές. Έχει όμως ενδιαφέρον εδώ να πούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει ενδιαφέρον, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κατά μέσον όρο έχουν καταγραφεί στα 31 χρόνια, έχουν καταγραφεί επίσημα πάνω από 12.500 θάνατοι που συνδέονται με τους εμβολιασμούς. 12.500 θάνατοι μέσα σε 31 χρόνια. Κατά μέσον όρο περίπου στους 400 θανάτους κατέτος. Σωστό. Από το 1990 μετράμε. Έτσι. Στον εμβολιασμό που ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2020 και συνεχεί και τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν στο VAERS για τον εμβολιασμό εναντίον του COVID που καταγράφονται στο VAERS μέχρι 30 Απριλίου 2021, οι συνολικοί θάνατοι υπερβαίνουν τις 3.800 με άλλα λόγια, μέσα στους μήνες, στους 4-5 μήνες που γίνεται ο εμβολιασμός για COVID εν μέσω πανδημίας, έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί, εθελοντικά μάλιστα, και θα πω αυτό το εθελοντικά τι σημαίνει, το εξηγεί το ίδιο το site της VAERS, έχουν σημειωθεί πάνω από το 30% των συνολικών θανάτων που συνδέονται με εμβολιασμούς στα 31 χρόνια που καταγράφονται συστηματικά τέτοια περιστατικά. Είναι κοντά στο ποσοστό που μας δίνει και η Σουηδία. Έτσι? Μπράβο, ναι. Με αντίστοιχο τρόπο υπάρχει και στο MHRA, στο Βρετανικό δηλαδή. Ναι, αυτοί, ναι, έχουν μια συνέπεια, έχουν καταγράψει, υπάρχουν στοιχεία, μπορεί να τα βρει ο καθένας. Δηλαδή, δεν είναι εσύ, κάτι το οποίο... Δεν είναι EOF, όχι, ούτε όχι. EOD. Όχι, όχι. Ξέρεις τι τώρα. Έχουν πολύ συνεπή στοιχεία και μάλιστα μπορεί να τα βρει κανείς εύκολα. Εύκολα. Αυτό το πράγμα, έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε, γιατί είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές για μαζικό εμβολιασμό. Είναι πρωτοφανές και αφετέρου. Δεν ισχύει το γνωστό που μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για ευρύτερους εμβολιασμούς από ό,τι έχουν γίνει στα προηγούμενα 31 χρόνια. Δεν ισχύει. Το αντεπιχείρημα είναι αυτό. Ναι. Ναι, δεν ισχύει, διότι όποιος δει θα δει ότι είναι ανάλογοι οι εμβολιασμοί, τουλάχιστον με τους 3-4 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχει και στον πληθυσμό, διότι καταγράφονται όλα τα εμβόλια, το σύνολο των εμβολιασμών. Ναι, ναι. Έτσι, που γίνονται, πολλά από αυτά στα 31 χρόνια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα προβληματικά και αποσύρθηκαν από την σωστό, αγορά. Σωστό, σωστό. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με πραγματικό κόλαφο, λοιπόν, της κατάστασης αυτής. Ενδιαφέρον που... έχει όμως αυτό που σημειώνει στο προήμιο του site, του επίσημου site της VAERS. Αυτό για το εθελοντικές που είπες. Όχι, ναι, για το εθελοντικές. Εκτιμούν οι ίδιοι οι ειδικοί που συντηρούν, ναι, το VAERS, ότι ακριβώς επειδή είναι εθελοντικό, έχει γίνει μία μελέτη, η οποία μάλιστα δημοσιεύεται και στο συγκεκριμένο site, όπου εκτιμά ότι τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται αυθορμήτως εθελοντικά στο, ναι, VAERS, ναι, συνιστούν μόλις το 1% του συνόλου των περιστατικών που πιθανά να συμβαίνουν
στον πληθυσμό. Α, καλά. Εγώ, έλεγα, νομικό, για το, εγώ έλεγα για το 10% της προάλλης περίπου. 1%. Εντάξει, εντάξει. 1%. Αν είναι αλήθεια, δηλαδή, αυτό το πράγμα, μιλάμε δηλαδή για 3.500 59. Στατιστική πιθανότητα. Ναι, το σύνολο των θανάτων από διάφορες αιτίες, από όλες τις αιτίες που συνδέονται με τον εμβολιασμό με COVID, να ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τις 383.000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είπα, 3.500 σε 59. Κατανοητό. Αυτή... Ναι, κατανοητότατο. Γιατί μιλάμε για την αναγωγή που γίνεται. Και ας μας πει ο κάθε μόσχαλος, εντάξει τώρα, πώς απαντάς σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα δεν αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για καμία επίσημη αρχή. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουμε τον εμβολιασμό τη στιγμή που έχει αποδειχθεί πρώτον αναποτελεσματικός, όποιος κοιτάει τα στοιχεία από το σύνολο των θανάτων, ειδικά, μάλιστα, έχει παρατηρηθεί και τώρα στο Ισραήλ, ότι οι ηλικίες οι μικρότερες των 65 ετών πραγματικά παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα, σκαμπανεβάσματα εντυπωσιακά, που πιάνουν τα πολύ υψηλά νούμερα των θανάτων, των υπερβολικών θανάτων. Τώρα θα για μας ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά, δεν γνωρίζουμε. Αλλά θα αυτό μας δεν εξαφανίσουν, κύριε Καζάκη. Θα μας τους εξαφανίσουν στο Ισραήλ τώρα. Τους βάζουν στα καταφύγια τους ανθρώπους εκεί πέρα. Βέβαια, εντάξει. Θα γίνει χαμός. Αλλά απλά θα το διεξηγούν με το γεγονός ότι γίνεται πόλεμος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό λέω, ότι γίνεται μια γενοκτονία σε βάρος ιδιαίτερα των αδύνατων, των πιο ασθενών και αδύνατων πολιτών, όχι μόνο με την, από την άποψη της βιολογίας τους, δηλαδή από το αν έχουν υποκείμενες ασθένειες, αλλά κατά κύριο λόγο τα στοιχεία που, που δείχνονται ακόμη και από την Ελλάδα, προσεγγιστικά δηλαδή. Δηλαδή, αν κοιτάξεις να δεις σε ποιες γειτονίες υπάρχει η έξαρση κρουσμάτων εισαγωγικά, αλλά και θανάτων με COVID, θα δει κανείς ότι αυτή είναι καθαρά ταξική ασθένεια. Έτσι, χτυπάει κατά κύριο λόγο τα φτωχά στρώματα. Έτσι. Τώρα, αν το προσπαθούν, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και δήθεν οι ειδικοί, ή ειδικοί με εισαγωγικά, οι οποίοι προσπαθούν να το εξηγήσουν αυτό με διάφορες γενετικές ή φυλετικές θεωρίες. Ναι, εντάξει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν ο κύριος Ιερώνυμος αρρωσταίνει με κορονοϊό και είναι ο μόνος στην Ελλάδα ο οποίος παίρνει μονοκλονικά αντισώματα, από εκεί και μετά καταλαβαίνετε. Εντάξει. Ναι, δεν λέω ότι τα μονοκλονικά αντισώματα θα ήταν η πανάκια. Γιατί μας χρειάζεται ο κύριος αυτός, για να μετατρέψουμε την ελληνική εκκλησία σε παπικό κλόνο. Ναι, δεν λέω ότι είναι πανάκια τα μονοκλονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν βγει δεκάδες, εκατοντάδες επιστήμονες και λένε, παιδί μου, επικουρικά. Γιατί και λέει ο ίδιος, οι γιατροί της Αρχιεπισκοπής, τι κάνανε και μέσα σε τρεις μέρες ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, με πολλές υποκείμενες ασθένειες και σοβαρή κατάσταση, μέσα σε τρεις μέρες όχι μόνο βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά μπόρεσε και χωροστάτησε σε λειτουργία. Και σε συνόδους και σε οτιδήποτε, ναι. Έτσι. Έτσι. Γιατί δεν είναι χριστιανικό αυτό? Ναι, ναι. Ή είναι η χριστιανική η στάση του Μεσσηνίας, ο οποίος πήγε στο φόρουμ των Δελφών και κατήγγελνε, καθύβρισε τους πιστούς της ελληνικής εκκλησίας ότι είναι λίγος πολύ ψεκασμένοι, τρελοί, γιατί πιστεύουν σε μυστικιστικές θεωρίες κτλ. Γιατί τάσσονται σε όλη αυτή την πραγματικότητα των εμβολιασμών και των lockdown. Αυτά είπε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, παρακαλώ. Μάλιστα. Εγώ είχα πει, αγαπητέ, από την αρχή της ιστορίας με την πανδημία και ειδικά μετά από τα νέα ότι βγάζουν τα εμβόλια και επίκειται τα εμβόλια, ότι θα φανεί από εδώ και μπρος ποιοι είναι μαζί με την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και ποιοι θα είναι απέναντι. Λοιπόν, ένας-ένας πέφτουν οι μάσκες. Όσο και να τις βάζουν σφιχτές δύο και τρεις και τέσσερις μάσκες πάνω από στο πρόσωπό τους, δυστυχώς οι μάσκες πέσαν. Μάλλον ευτυχώς, όχι δυστυχώς. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό που λέει και η Διεθνής Ψυχιατρική, νομίζω η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, τώρα κάνει κάποια δημοσιεύματα που λέει ότι αυτοί που φοράνε μάσκες συνεχίζουν ενώ οι μάσκες έχουν καταληθεί. Μόλις τις προηγούμενες μέρες έγινε ολόκληρη γιορτή στο Λευκό Οίκο γιατί βγάλαν τις μάσκες. Ναι, οι εμβολιασμένοι. Σε πάρα πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Έχει ενδιαφέρον ότι βγήκαν ότι αυτοί που επιμένουν να φοράνε μάσκα και μάλιστα τη διπλή του Φάουτσι,
ναι. του Φαούτσι, πώς τον ονομάζουν, το διάολο αυτόν. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, έχει να κάνει με το, πρέπει να το εξετάσει σοβαρά, να ακολουθήσει ψυχιατρική αγωγή. Η ψυχιατρική στήριξη. Ναι, ναι. Ας μην χαίρονται πολλοί που θα βγάλουν τις μάσκες, που νομίζουν ότι εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα για τις μάσκες. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες πια μελέτες, οι πιο επίσημες και οι πιο πρόσφατες, που λένε ότι έχει παρατηρηθεί ότι αν είναι θετική η μάσκα σε κάποιες περιπτώσεις, είναι στο επίπεδο του 1-1,5%. Και αυτό έχει παρατηρηθεί από τις μετρήσεις και μέσα στα... στις έρευνες που κάνουν, αλλά και από την εμπειρία των μασκών το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, χώρες που βάλανε μάσκες μέχρι τέρμα και χώρες που δεν τις χρησιμοποίησαν τόσο πολύ, 1,5% το πολύ να έχει δώσει μία κάλυψη. Από εκεί και μετά, ίσως είναι και περισσότερο επικίνδυνοι, όπως σωστά μας λέγανε στην αρχή οι κύριοι λοιμοξιολόγοι. Αλλά ακούστε, κύριε Καζάκη, εδώ, στην Κύπρο έχουμε τους τρεις νεκρούς, τους τρεις πρώτους νεκρούς, εμβολιασμένους με δύο δόσεις, μεγάλους ανθρώπους. Και βγαίνει τώρα ο οργανισμός, βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού, ο Χαράλαμπος Χαριλάου, να μας πει ότι ενώ είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί οι εισαγωγές ηλικιωμένων και υπερηλίκων, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί τον περασμένο Ιανουάριο, τώρα έχει διπλασιαστεί, αρχίζει, μάλλον, συγγνώμη, τις τελευταίες μέρες η εικόνα έχει αρχίσει να ανατρέπεται. Και πού το οφείλουνε? Ότι πέφτουνε, λέει, τα αντισώματα. Δεν έχουν περάσει 2-3 μήνες και πέφτουνε τα αντισώματα. Ναι, μάλιστα, εμένα μου ήρθε το περιοδικό Newsweek. Ποια αποτελεσματικότητα? Ναι, έχει ενδιαφέρον να το πούμε αυτό ως εξής. Το Newsweek, το τεύχος που θα εκδοθεί στις 28 Μαΐου, φέτος. Ναι. 28 Μαΐου, το πρωτοσέλιδό του είναι «Έρχεται καινούριο κύμα πανδημίας». Έτσι, καινούριο κύμα πανδημίας. Μάλιστα, την φωτογραφία θα την παρουσιάσουμε και τηλεοπτικά. Ναι. Και τηλεοπτικά. Ναι. Πώς θα το πούμε, όχι ο ναζισμός έρχεται. Ξεκινάει με το, είναι σκούρο μπλε, έτσι, το θανατερό μπλε, όπου γράφει «Winter is coming», ο χειμώνας έρχεται. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για το τεύχος της 28ης Μαΐου 2021. Δεν έχουμε περάσει ακόμη. Δεν καλοκαίρι, έχουμε πει στο καλοκαίρι. Τίποτα, έτσι. Ναι. Ο χειμώνας έρχεται και δεν έχουμε αγελαία νοσία. Οι θάνατοι αυξάνονται λόγω νέων μεταλλάξεων. Και οι επιστήμονες έχουν παραλύσει λόγω αυτής της έξαρσης του COVID. Αλήθεια, ε. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά, ε. Σοβαρά, ναι. Μας το λένε κιόλας, μες στα μούτρα. Τι να πω. Πραγματικά τι να πω. Δεν πιάνει... απλώς. Όχι, ξέρετε τι, δεν πιάνει το φάρμακο. Δώσ' του παραπάνω φάρμακο, αφού δεν κάνει το φάρμακο αυτό. Δεν κάνει, αλλά δώσ' του παραπάνω εσύ, ρε παιδί μου. Αυτό μας λέει. Ναι, γιατί είναι χρηματιστική ασθένεια. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δεν έχουν πετύχει τους ρυθμούς που θα θέλαν να πετύχουν. Κατά τη γνώμη μου, και να τους πετύχουν δώρο-άδωρο, θα οδηγήσουν σε μια νέα γενικευμένη θρόμβωση την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα τις ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά ποιος ενδιαφέρεται. Ωραίος ο παραλληλισμός. Θα το πληρώσει ο Κοσμάκης πάλι, δηλαδή. Σε ενθρόβωση βρισκόμαστε, επιμονή μου βάσης. Ναι, ναι, τώρα το χρησιμοποιώ αυτό τον ειδικό όρο, τον όρο, γιατί το χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούν στα αγγλικά αυτό το όρο. Α, ταιριαστό είναι, ταιριαστό, ναι, είναι. Ναι, ταιριαστό. Παθαίνει θρόμβωση. Κοιτάξτε να δείτε όμως, εδώ πέρα από την χρηματιστηριακή πλευρά της ιστορίας, έχουμε και επιστήμονες, ας πούμε, οι οποίοι, εντάξει, πρέπει να, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες. Έγινε ένα λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα ήταν αυτή. Νομίζω στην Βρετανία, ίσως και κάνω λάθος. Αλλά όχι εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μία γυναίκα η οποία της έγινε λάθος και της βάλανε εξαπλή δόση. Της εγχύσανε εξαπλή δόση εμβολίου. Και καταλαβαίνετε ότι το σώμα έπαθε την κολούμπρα της ζωής του. Έτσι, δηλαδή, παρέλυσε δεξιά, αριστερά, πέφτανε αυτά, μπήκε στο νοσοκομείο, ήταν η γυναίκα σε άσχημη κατάσταση. Και ποια είναι η απόφαση, η ιατρική, κύριε Καζάκη? Τώρα, λέει, με τις 6 δόσεις, το εμβόλιο, λέει, αχρηστεύτηκε και πρέπει να κάνει την 7η. Εντάξει, δηλαδή, είναι επίσημη είδηση αυτή. Συγγνώμη.
Έχουμε χάσει πια κάθε έννοια λογικής και τι να πω. Δεν ξέρω. Μα δηλαδή... Έχουν ανοίξει τώρα, υποτίθεται ότι έχουν ανοίξει τα πάντα. Πάντα, εντάξει, βεβαίως έχουμε. Βεβαίως. Αλλά η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 12 ισχύει. Το 10.30, ναι. Το 10.30, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, έχουμε τρελαθεί τελείως. Δηλαδή, ποιος σοβαρός άνθρωπος ψάχνει να δει οποιαδήποτε σοβαρότητα ή συνέπεια σε αυτά που εξαγγέλουν οι ειδικοί δια των κυβερνήσεων. Ναι. Ποιος έχει μείνει σήμερα που να πιστεύει πραγματικά ότι κινδυνεύει από τον κορονοϊό και όχι από τους ειδικούς των κυβερνήσεων. Ακούστε τώρα και αυτό για να επαυξήσω αυτό που λέτε. Λοιπόν, μπορεί και να το έχετε ακούσει. Στην Καραϊβική, το ηφαίστειο Saint Vincent είναι σε ενεργητική περίοδο αυτή την εποχή. Δηλαδή, έχει κραγή, βγάζει αέρια και είναι επικίνδυνο. Είναι γνωστό το ηφαίστειο αυτό στην Καραϊβική. Λοιπόν, απαγορεύεται να εκενώσουν την περιοχή όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Είναι ανατριχιαστική η είδηση. Ακούστε λίγο, η απόφαση αυτή δεν είναι του Πρωθυπουργού της Καραϊβικής, αλλά ελήφθη από τα γειτονικά νησιωτικά έθνη των Μπαρμπάντος, της Γρενάδα και της Αντίγκουα και της Αγίας Λουκίας, οι οποίοι στα πλοία που στέλνουν ή που θέλει η Καραϊβική να βάλει σε πλοία τον κόσμο για να τους διώξει από την επικίνδυνη περιοχή του δαχτυλίου της έκρηξης που κάνει το ηφαίστειο, απαγορεύουν να μπουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Έτσι, το ηφαίστειο είναι, συγγνώμη, το Λασουφριέρ. Όχι το... Ναι, Σεντ Βίστεντ Λασουφριέρ λέγεται. Λοιπόν, αυτά. Αυτή είναι μια είδηση πραγματικά ανατριχιαστική. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με το ηφαίστειο της Σαντορίνης λίγο. Αστειεύομαι, αλλά αστειεύομαι δραματικά. Πραγματικά δηλαδή. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, αγαπητέ Δημήτρη. Δηλαδή, μας πάνε σε μια δυστοπία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Τουλάχιστον στα χρόνια του πολιτισμού, του μεταπολεμικού πολιτισμού, να το πω έτσι, της ανθρωπότητας. Δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, πάτε τους, ρε παιδιά, και βάλτε τους μέσα στον κρατήρα, ας πούμε, γιατί τους έχετε εκεί. Γιατί θέλετε να τους σώσετε κιόλας. Σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, πάμε σε μια κατάσταση τέτοια. Και εδώ, βέβαια, η Pfizer βγάζει εμβόλια για τα παιδιά και θα πάμε στα 12 με 15 και θα πάμε και στα 2 χρονών με 11 αργότερα. Παρά το γεγονός ότι στο Ισραήλ παρατηρείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα έξαρσης των θανάτων, ειδικά στις ηλικίες 14-44. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρετε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι θέμα καθαρά. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Και εδώ είναι το θέμα τώρα, ότι βλέπω πάρα πολύ κόσμο και που παρακολουθεί την εκπομπή μας και όχι μόνο, και άνθρωπους που έχουν πολύ σοβαρότατες πλέον ανησυχίες, να προσανατολίζονται σε κάποια λογική πώς θα οργανωθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και μέσα στην απελπισία τους, που είναι πολύ κατανοητή, εντοπίζουν την αντίσταση αυτή, την αντίδραση αυτή, την οργάνωση, μόνο στο επίπεδο των δικαστικών επιλογών ή, ξέρω εγώ, οργανώσεις δηλαδή, οι οποίες θα είναι μονοθεματικές. Μόνο για το εμβόλιο, μόνο για αυτό, μόνο για εκείνο, μόνο για αυτό. Δηλαδή το πρόβλημα που παρουσιάζεται τώρα. Αδυνατεί ο κόσμος να καταλάβει όλο το πλέγμα το οποίο υπάρχει απέναντι σε αυτόν τον εχθρό λαό, τέλος πάντων, σε αυτόν τον εχθρό λαό. Και είναι μια ευκαιρία να δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το διακύβευμα σε αυτή την ιστορία και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει. Και για να σας πάω να σας το ανοίξω και λίγο παραπάνω, εδώ μας ενημερώνουν πλέον ότι οι τράπεζες με τα κόκκινα και τα πράσινα δάνεια, δεν υπάρχουν κόκκινα και πράσινα δάνεια πια, έτσι, είναι όλα κόκκινα για αυτούς. Έτσι είναι, και αυτό είναι πραγματικότητα. Ετοιμάζονται να παίρνουν αυτόματα
το εφάπαξ των ανθρώπων που θα κατατίθεται στους λογαριασμούς τους, σε περίπτωση που έχουν αδυναμία πληρωμής ή εμφανίζουν μια μακροπρόθεσμη αδυναμία πληρωμής. Δηλαδή θα πάρει ο ανθρωπάκος 15-20 χιλιάδες από ένα εφάπαξ το οποίο κι αν θα το πάρει, αλλά λέμε ότι κάποιοι θα παίρνουν, το οποίο δεν θα το δει. Δεν θα το δει. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι και αυτό είναι ένα άλλο είδους, μια άλλη είδους, ένα άλλο υποχρεωτικό, μια άλλη υποχρεωτική κατάσταση που βάζει τον κόσμο στην απελπισία που την βάζει και το εμβόλιο για τα παιδιά ή η αδυναμία του να μετακινηθείς ελεύθερα μέσα στον τόπο σου. Εδώ τώρα βάζουν, παραδείγματος χάρη, έχω πάρει και είμαι, τρέχω λιγάκι, αλλά τα βάζω όλα, έχει μια σημασία. Εδώ πλέον δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε εύκολα πλέον στην Ελλάδα, στον τόπο μας, λόγω ακρίβειας, λόγω δυσκολίας, ας πούμε, οικονομικής. Δεν μπορείς εύκολα να πας να κάνεις διακοπές σε ένα νησί πια, με τον τρόπο που πήγαινες παλιά. Θες μια ολόκληρη περιουσία για να πας για 5 μέρες στην Άξο ή στην Κρήτη, ένας από την στερεά Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σου βάζει και το πιστοποιητικό. Είχες που είχες την αδυναμία, άντε πες ότι βγαίνω από την καραντίνα, ρε παιδί μου, να πάω σε ένα νησάκι, πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Λοιπόν, τι κάνουμε, αυτό είναι το θέμα, τι κάνουμε, κάποιοι το λέγανε και παλιά γράφοντας βιβλία αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε τώρα, αυτό είναι το διακύβευμα, αγαπητέ μου. Ναι, το πρώτο βασικό ζήτημα που πρέπει να κάνουμε είναι να απαλλαγούμε από αυτή την κατάρα που λέγεται πολιτική αδιαφορία. Μάλιστα. Εάν δεν απαλλαγούμε από αυτή την κατάρα, τότε έχουμε τελειώσει. Το λέμε πάρα πολύ συχνά, το βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας. Πώς αλλά απαλλάσσεσαι, αυτό είναι το Δημήτρη μου, πώς απαλλάσσεσαι, είναι και εύκολο? Καταρχάς, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πρώτον, να ασχοληθείς με αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δηλαδή, δεν γίνεται σόν και καλά να θεωρούμε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, και νομίζω ότι σε αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται στον Κιδίδη, ναι. Που λέει ότι ότι αυτός που δεν ασχολείται με τα κοινά, με τα πολιτικά, δεν κατέχουμε τα πολιτικά, αυτός που δεν κατέχει τα πολιτικά δεν είναι μόνο αδιάφορος, έλεγε ο Περικλής στο Θοκυδίδη, αλλά και άχρηστος. Γι' αυτό και υπήρχε νόμος, επισόλωνα, όπου εξοριζόταν αυτός που δεν έπαιρνε θέση στα μεγάλα ζητήματα της πόλης. Ο ιδιώτης που λέγαμε, έτσι. Μπράβο. Το ιδιωτεύειν, όπως έλεγε ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας έλεγε «Της αρετής η μέλης πόλης είναι, ουδέν αδί ιδιωτεύειν». Έχει χάσει τη σημασία της αυτή η λέξη σήμερα και νομίζουμε ότι ο ιδιώτης είναι κάτι... Νομίζω μόνο στα αγγλικά διατηρείται. Μπράβο. Εκεί αποδίδεται σωστά το idiot. Έτσι, ο ηλίθιος. Λοιπόν, ναι, ωραία. Ιδιωτία. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Αλλά εντάξει, ας πούμε ότι θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό αδιαφορίας. Δεν μπορείς το να θέμα έχεις. Δεν είναι να υπάρχει ποσοστό. Σαφέστατα. Ο καθένας δεν κινείται με τους ίδιους όρους που κάνει. Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο απ' όλα. Και αυτό το παρατηρώ μόνο στην Ελλάδα πλέον. Γιατί σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, με κάποια απορροφή, εκτεταμένες μάζες, μπορεί να μην γίνει η πλειοψηφία ακόμη, έτσι, αλλά είναι μάζες, προσπαθούν να βρουν τρόπο παρέμβασης στα πολιτικά πράγματα. Ακόμη και μέσω της θρησκείας. Δεν είναι η θρησκεία, δεν είναι ένα, πώς να το πούμε, μια ιδιώτευση, δεν είναι μορφή ιδιωτικής υπόθεσης για να ιδιωτεύσεις. Έτσι, η θρησκεία είναι τρόπος για μερίδες κοινωνίας να εξωτερικεύσεις τα αιτήματά σου, αλλά και τις ανησυχίες σου, τα πάντα. Σου σαν κοινωνία. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Λέω, ψάχνουν να βρουν. Μόνο εδώ ακούω ακόμη, μετά από μια δεκαετία ζόφου, που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ακόμη να... Δεν ασχολούμαστε με τα κόμματα. Προς Θεού μην ασχοληθούμε με τα κόμματα. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Ναι. Με τι ασχοληθείς, δηλαδή. Ποιος είναι αυτός που κατευθύνει τη ζωή σου? Εγώ δεν λέω να πας να ασχοληθείς με τους διεφθαρμένους των κομμάτων. Ή με τα κόμματα που έχουν αποδείξει το τι είναι. Δημιούργησε εσύ φορείς μέσα από τους οποίους μπορείς να στρατευτείς και να κάνεις δουλειά.
Έστω με τον τρόπο που το καταλαβαίνεις. Εδώ λοιπόν είναι αλλά το ζητούμενο. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια βρες τρόπο να συμπαραταχτείς με αυτούς που έχεις κοινό στόχο. Δηλαδή, βρεθήκαμε σε επαφή, για παράδειγμα, με το κόμμα που φτιάχτηκε στη Γερμανία από τον Μπαγκδί, δηλαδή από τον... Το είπατε και χτες, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήρθαν οι άνθρωποι, λογικό είναι, εντάξει, εγώ τι να τους πω, όχι, έχουμε φτιάξει κόμμα εμείς, οπότε μην φτιάχνετε εσείς. Όχι, δεν το λέω εγώ σε κανέναν. Θεωρώ ότι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ειδικά σε μια εποχή όπου η κοινωνία δεν έχει δικές της αυτόβουλες μορφές οργάνωσης. Ανεξάρτητες από έλεγχο και χειραγώγηση. Οπότε λογικό είναι μερίδες πολιτών, μικρές ή μεγάλες, να προσπαθούν να βρουν διέξοδο μέσα από τη δική τους συσπήρωση και πολιτική συγκρότηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι βεβαίως στο διατάφτα. Δηλαδή, τι πάμε να κάνουμε. Το τι πάμε να κάνουμε εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτο, από τις θέσεις που παίρνεις απέναντι στα πράγματα, στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και συνολικά τη χώρα. Και το δεύτερο, εάν είσαι διαθέσιμος ή ενδιαφέρεσαι για μια συμπαράταξη δυνάμεων. Διαφορετικά, εάν η θέση σου είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κατανοητό. 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 Έτσι, λοιπόν, τη στιγμή ας πούμε, που συμβαίνει ο κακός χαμός, λοιπόν, και ταυτόχρονα ανακαλύπτεις ότι εν μέσω τέτοιου ολετήρα, τέτοιας καταστροφής, δεν έχεις τίποτα κοινό με κανέναν άλλον, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς, αυτού του είδους οι σχηματισμοί ή τα κόμματα ή οι ομάδες κτλ. Που συγκροτούνται έχουν άλλη ατζέντα. Και δεν μιλάμε βέβαια για τα μεγάλα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μιλάμε για αυτούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν και αυτός που δοκιμάζεται και αποτυχαίνει. Δεν είναι εκείνος που προσπαθεί να πείσει και να κάνει και να κερδίσει την εύνοια ή να προσπαθήσει να κατακτήσει τη μεγάλη συσπήρωση του λαού. Την είναι μια ευρύτερη, μια εθνικολαϊκή συσπήρωση, να το πούμε έτσι, με τους σημερινούς όρους. Αλλά μιλάμε για εκείνους που βρέθηκαν μέσα στην εξουσία, μέσα στη διαχείριση εξουσίας, είτε στο κοινοβούλιο, είτε σε διακυβέρνηση κτλ. Και απέτυχαν να κάνουν τη διαφορά. Όχι απαραίτητα γιατί εξαγοράστηκαν ή πουλήθηκαν, αλλά γιατί ήταν πολύ λίγοι. Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί να πει εδώ κάποιος. Και το ξεπούλημα είναι αυτό το πράγμα που λέμε, που έλεγε και ο τέτοιος. Μα μου είσαι άχρηστος. Σε έστειλα εκεί που μου είπες, σε έστειλα και μου αποδείχτησε πατάτα. Και η ανικανότητα. Δεν του κάνει. Ναι, και η ανικανότητα, αλλά είδανε ξαφνικά και το μέλι, το κουβά με το βάζω με το μέλι ανοιχτό. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κινούνται από προσωπική ιδιοτέλεια και συμφέρον. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο με αυτή την έννοια. Αλλά μιλάμε και για εκείνους που δοκιμάστηκαν, βρέθηκαν στο κοινοβούλιο. Πώς θα το πούμε, είχαν δυνατότητα να κινηθούν και να διεκδικήσουν και να κερδίσουν πράγματα και απέτυχαν παταγωδώς για να μην πούμε τίποτα χειρότερο. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει αυτός ο κόσμος που θα πάει έτσι κι αλλιώς στην αδιαφορία. Δεν είναι το, να το πω που δεν το πιστεύω, αλλά είναι το DNA του, ρε παιδί μου. Έτσι έχει μάθει, ήταν πάντα απολύτικος, δεν έχει από που να πιαστεί, δεν ξέρει, δεν τον ενδιαφέρει. Οκ, χιλιαδιό. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι στις επάλξεις. Αλλά χτυπάνε μια γροθιά σε ένα μαχαίρι και μόνο ματώνουν. Δεν μπορούμε. Εκεί είναι το ζήτημα, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ενεργοποιηθούν, να μπουν μπροστά, να βοηθήσουν από πίσω, εννοώ από τις παρυφές, είτε πιο δυνατά είτε λιγότερο, ο καθένας με τις δυνάμεις του. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος και δεν είναι λίγος, δεν είναι λίγος, είναι πολλής. Μην μπούμε τώρα με νούμερα και ποσοστά. Αυτός ο κόσμος που είναι διατεθειμένος, είναι και αυτός σκορποχώρη, αγαπητέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ εκεί εντοπίζω δηλαδή ένα πρόβλημα, ας πούμε, έτσι. Γιατί έχει κερδίσει σε αυτή την, πώς θα το πούμε, σε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο, έχει κερδίσει κατά κράτος η λογική το για την πάρτη μου. Ναι. Και το γεγονός ότι δεν έχει το σθένος
να δώσει τη μάχη μέχρι εκεί που φτάνει. Μέχρι το τέλος. Όποιο τον παρατάνει οι δυνάμεις του, εννοείται ίσως. Ναι, είτε οι δυνάμεις του, αλλά αυτός ο κόσμος ακόμη και όταν, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λαχανιάζεις, έχεις ένα γολγοθά να το πούμε, αν έπεις. Κάποιοι λαχανιάζουν, δεν έχουν φυσικές δυνάμεις, αν θέλετε, ας πούμε, να ακολουθήσουν. Αυτοί δεν χάνονται στον δρόμο. Ναι. Απλά ακολουθούν λίγο πιο αργά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτοί που δημιουργούν, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν. Τι κάνουν? Δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες ώστε να οδηγήσουν στην απαξίωση και στην ήττα οποιονδήποτε θέλει να συνεχίσει αυτό το αγώνα, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσουν τη δική τους υποχώρηση. Αυτή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Δεν έχετε άδικο τώρα σε αυτό. Τι να πω, ότι έχετε άδικο, δεν έχετε. Δυστυχώς δεν έχετε. Αυτή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, βεβαίως, όπως και εκείνοι, όπως και αυτοί, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις σημερινές εποχές. Ναι. Έτσι, με το να φτιάξουν κάποιο κομματίδιο της πλάκας ή οτιδήποτε και να διεκδικήσουν οτιδήποτε, πώς να το πούμε, οποιοδήποτε προνόμιο ή οτιδήποτε μπορεί να τους αποφέρει η όλη ιστορία. Ναι, ένα κέρδος, ας το πούμε έτσι. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, στη διακοπή μας, θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από έναν πολύ φίλο, τον γνωρίζετε κι εσείς, είναι ο Νίκος Καραβέλος, έγραψε ένα άρθρο σήμερα, το πρόβλημα της ελευθερίας, και με αυτό να πάμε στο διάλειμμα, να μας ανοίξει και μία πορτούλα για να συνεχίσουμε την κουβέντα, να συμβάλλει μάλλον, και λέει λοιπόν το πρόβλημα της ελευθερίας. Εγώ θα διαβάσω το φινάλε του. Να θυμόμαστε, λέει, στην πνευματική νύχτα που πλέκεται με συνεργό τη φοβική σιωπή του λεγόμενου πνευματικού κόσμου, πως τα ανελεύθερα καθεστώτα, είτε οι δικτατορίες του, είτε οι εναπολιταρχία δημοκρατίες, υπό μιας ηθικής διέπονται, άνω και κάτω τελεία, της ηθικής του στιγνού συμφέροντος. Και ακόμη, πως για να συνηθίσεις τις αλυσίδες, πρέπει να μην σε σφίγγουν πολύ για να τις θυμάσαι συνεχώς και να τις ανέχεσαι έως και να τις επιθυμείς. Από παιδί. Χαρακτηριστικός ο κύριος Σύψας, ιατρός κατά την ταυτότητα και εκ των βασανιστών μας, που έλεγε πως τα νέα παιδιά, έστω κι αν δεν τις χρειάζονται, πρέπει να τις φορούν τις μάσκες, έτσι για να τις συνηθίζουν. Ας θυμόμαστε, λοιπόν, πως η ασφάλεια του κράτους και των ολίγων που αυτό υπηρετεί, στηρίζεται στην ανασφάλεια που αισθάνονται οι πολίτες και εξαρτάται από αυτήν. Φοβούνται? Τότε μην τους φοβάσαι. Ευαγγέλου. Το είχε πει αυτό. Και ακόμη πως όταν σκύβουμε το κεφάλι, ο αφέντης φαίνεται ψηλότερος. Και τέλος, να έχουμε στο νου μας πως κανένα τυραννικό καθεστώς δεν σταμάτησε τη σκέψη όσο και αν το θέλησε. Γιατί δεν μπορεί. Και ούτε οι βασανιστές μας θα εμποδίσουν την αληθινή και ελεύθερη σκέψη, άρα και τον αγώνα για αυτήν. Ακόμη και αν μείνουν λίγοι οι υπερασπιστές. Έτσι γίνεται πάντα. Λίγοι κρατούν αναμένο το φως. Και όσο μένει αναμένο το φως, φωτίζεται η αλήθεια και με τη σειρά της μεταδίδει το φως. Το βαθύτερο παράπονο των τυράννων είναι πως δεν μπορούν να φημώσουν τη σκέψη και έτσι αναγκάζονται να φημώσουν το λόγο. Είναι, λέει ο ίδιος διανοητής, σαν να εμποδίζεις το νερό της πηγής να τρέχει, αλλά όχι να αναβλύζει. Αυτό δημιουργεί για αυτούς μια επικίνδυνη τάση. Και στο τέλος θα χάσουν. Νίκος Καραβέλος, το πρόβλημα της ελευθερίας, σημερινό του κείμενο. Πάμε, Δημήτρη, σε ένα μικρό διάλειμμα και ελπίζω να δώσω μια μικρή τροφή και πάσα για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.
όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί. Ξανά μαζί στην εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Θέμη Συμβουλόπουλο. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται από το Crash Radio το απόγευμα, αναμεταδίδεται. Επίσης από την ERT Open 106,7 στα FM και την ERT Open στο διαδίκτυο, αλλά και από το Radio Samos, Samos Radio, στους 102 FM. Επανερχόμαστε λίγο λοιπόν στην κουβέντα. Διάβασα έτσι με ένα μικρό απόσπασμα τον επίλογο ενός άρθρου ενός πολύ καλού φίλου, ο οποίος με τον τρόπο του όχι απλά συμμερίζεται, συμβάλλει αρκετά καταλυτικά στο πνευματικό τουλάχιστον επίπεδο να βοηθήσει και τη σκέψη μας και, και τις δυνάμεις μας, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Λέγοντας λοιπόν με λίγα λόγια ότι δεν μπορούν να φημώσουν τη σκέψη. Δεν μπορούν, φημώνουν το λόγο, αλλά τη σκέψη δεν μπορούν να τη φημώσουν. Και όσο υπάρχει σκέψη ως πηγή που αναβλύζει, για αυτούς είναι μια απίστευτη συνεχής απειλή, μέχρι που στο τέλος θα χάσουν. Το συμμερίζεστε, κύριε Καζάκη? Απόλυτα, απόλυτα. Είναι, βέβαια, ο Νίκος όχι μόνο απλά είναι φίλος, αλλά είναι συναγωνιστής. Ακριβώς. Θα μπορούσα να πω σύντροφος, μια και έχουμε κοινή πορεία πολιτική από τα νιάτα μας, να το πούμε έτσι. Και την τιμούμε ο καθένας με το δικό του τρόπο και με τις δικές του δυνάμεις. Την τιμούμε μέχρι τώρα. Γιατί εμείς δεν στρατευτήκαμε για να είμαστε υπόδουλοι σε κομματικούς μηχανισμούς ή σε προύχοντες της πολιτικής ή αταβιστές της πολιτικής, ακόμη χειρότερα. Αλλά στρατευτήκαμε σε αυτή την υπόθεση για την ελευθερία της ανθρωπότητας, για την απελευθέρωση των καταπιεσμένων με όποια μορφή, κάτω από ποια μορφή καταπίεσης και αν υπάρχει, και εκμετάλλευσης. Όποιος είναι πιστός σε αυτό το στόχο, είναι αφοσιωμένος σε αυτό το στόχο, δεν μπορεί παρά να είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα. Και να βρίσκει τον τρόπο να είναι στην πρώτη γραμμή. Όχι να περιμένει τους κομματάρχες που ξεπούλησαν ή που πουλούν και αγοράζουν, στα δούνε λαβήν της πολιτικής, τα δικά του οράματα, τις δικές τους προσδοκίες, δικές του ελπίδες, για να κινητοποιηθεί. Ναι. Λοιπόν, πέστε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, εμείς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανοιχτή συμμαχία, υπάρχει μια συνεχής ανοιχτή πρόσκληση για όλους τους ανθρώπους που συμμερίζονται αυτές τις απόψεις, που αισθάνονται ότι θέλουν να παλέψουν να συμπαραταχθούν. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά από την εποχή του ΕΑΜ, η πρώτη φορά που επιχειρούν άνθρωποι, είτε που προέρχονται από τη δεξιά και άνθρωποι που προέρχονται από την αριστερά, χωρίς να απαλλαχθούν από τις προσωπικές τους ιδεολογικές ταυτότητες ή τις κοσμοθεωρίες. Κανένας δεν ζητάει αυτόν που προσέρχεται και εντάσσεται, συστρατεύεται σε αυτή την ευρύτατη συνεργασία, να εγκαταλείψει αυτά που πιστεύει, ή τις κοσμοθεωρητικές του αρχές, ή τις πεποιθήσεις του, ή οτιδήποτε. Αυτό που πραγματικά προτάσει είναι η ανάγκη της απελευθέρωσης της χώρας, η ελευθερία της δηλαδή. Απελευθέρωσης, εγώ θα έλεγα, με τους όρους που μπαίνανε από την εποχή της ελευθερίας και ελευθερία ή θάνατος. Από τότε προσδιοριζόταν η έννοια της ελευθερίας στην Ελλάδα, και όπως έλεγε ο Φίνλι, ο ιστορικός επανάστασης, όχι ιδιαίτερα αγαπητός τους τότε Έλληνες και δικαίως, αλλά και ο ίδιος, όχι και τόσο φιλέγινας όσο ήθελε να το διώχνει, αλλά έλεγε κάτι πολύ σοβαρό, πολύ σωστό, ότι η αίσθηση της ελευθερίας, η έννοια της ελευθερίας, είναι πατροπαράδοτη σε αυτόν τον τόπο, στους Έλληνες. Δεν μπορεί εμείς να την καταλήψουμε και να γίνουμε οι χειρότεροι ραγιάδες της Ευρώπης.
Ανατολικής και Δυτικής. Αν είναι δυνατόν. Πέστε το ψέματα. Απλά ήρθε το πέρας, το κλείσιμο του χρόνου. Πώς να το πούμε, το πέρας του χρόνου. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα ιστορικά ελαττώματα που μας κατατυρανούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπόρεσε ο λαός μας να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε η Επανάσταση του 21, η Παλιγενεσία. Μήπως ζητάτε πολλά. Μήπως ζητάτε μια αλλαγή. Ζητάω πολύ απλά να σκεφτούμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Ζητάω πολύ απλά να κάνουμε αυτό που για άλλους λαούς ή αν θέλετε για τους πατεράδες και τους παππούδες μας ήταν αυτονόητα. Κανένας δεν θα τους θύμιζε την ανάγκη για τον αγώνα για την ελευθερία. Ότι δεν πρέπει να ανέχονται. Ότι δεν μπορούν να αποδοπατούν την αξιοπρέπεια και το φιλότιμό τους. Οι οποιοδήποτε κρατούντες και έχοντες ισχύ, οικονομική ή πολιτική. Αυτό είναι το θεμελιώδες. Αυτό είναι το θεμελιώδες. Και αυτό ήταν αυτονόητο. Δεν χρειαζόταν τη μάνα μου και τον πατέρα μου να τους εξηγήσω τι σημαίνει ελευθερία. Άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερες σπουδές ή οτιδήποτε, ούτε κάποια πολιτική διαδρομή. Αλλά αυτά ήταν αυτονόητα για τη γενιά τους. Και πώς παρά το φόβο που ένιωθαν, γιατί αντιμετώπισαν σημεία και τέρατα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η δική μου γενιά όχι απλά θα αντιμετωπίσει τις ίδιες προκλήσεις και απειλές και χειρότερες από εκείνες της γενιάς του πατέρα μου, της μάνας μου και του παππούδων μου, αλλά θα είμαι και τόσο δειλός, τόσο θρασίδηλος, ώστε να μην πράττω τα αυτονόητα. Ναι. Δυστυχώς και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Προσπαθώ να το πατήσω μέσα μου, να το κατευνάσω, γιατί δεν μ' αρέσει, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχει. Από την άλλη μεριά, συγγνώμη, να ρωτήσω το εξής. Εγώ έτσι θέλω να σας διαολύσω λίγο, αν μπορεί να είναι σωστή αυτή η έκφραση. Ένας πολίτης, ένας άνθρωπος, θα ξεπεράσει αυτό το μεγάλο σκόπελο που έχει μέσα του, που λέει, μα καλά, εγώ είμαι άνθρωπος, ας πούμε, της ελευθερίας. Πιστεύω σε μια πραγματικά ευημερούσα κοινωνία. Πώς μου ζητάς να υπερβώ κάποιες διαχωριστικές γραμμές ιδεολογίας, αριστερά-δεξιά, από τη στιγμή που ξέρω ότι, παραδείγματος χάρη, η δεξιά είναι μια παράταξη η οποία δεν συνάδει με αυτό που έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Ή από την αντίθετη πλευρά, ένας δεξιός, ο οποίος έχει το πρόβλημα, αντιλαμβάνεται ότι έχουμε ανελευθερία, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, όπως και ο αριστερός, λέει, μα πώς είναι δυνατόν εγώ να συμπράξω με έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται την ελευθερία με τελείως διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, που τελικά μπορεί και να μην είναι ελευθερία. Σας βάζω κάποια προβλήματα που μπορεί να είναι στα μυαλά απλών ανθρώπων. Έτσι. Εάν πιστεύουμε ότι είμαστε δουλοπάρικοι της πολιτικής και ότι πρέπει κάποιοι άλλοι αντιμών να λειτουργήσουν ως φορείς της λύσης, τότε όλα αυτά είναι λογικά. Η πολιτική δουλοπαρικία τα παράγει όλα αυτά. Χρειάζονται άνθρωποι ισχύως, ισχύματα ισχύως, τα οποία αναλαμβάνουν να λύσουν τα προβλήματα, τα οποία, γιατί από μόνοι μας, εμείς ο απλός λαός, ο απλός κόσμος, δεν είμαστε σε θέση να τα λύσουμε. Αυτό μας το μαθαίνουν από τα γενοφάσκια μας, από τα σχολεία. Μας τα διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Μας λέει ότι η δημοκρατία, ακόμη και τώρα, περισπούδα στην ομοδιδάσκαλη, όπως ο κύριος Μανιτάκης, μας διδάσκει ότι η λαϊκή κυριαρχία δεν είναι ο λαός να πάρει τη θέση στα χέρια του την εξουσία σε ένα τόπο. Αυτό που μαθαίνει όποιος διαβάζει την αρχαία γραμματεία ή γνωρίζει από τους αγρόνες για τη δημοκρατία, είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Όχι. Είναι η λαϊκή εντολή, η λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, δίνεις την εντολή σε κάποιον, δηλαδή μια λευκή επιταγή σε κάποιον, ο οποίος αναλαμβάνει να σφετεριστεί την εντολή που του έχεις δώσει. Και πρέπει εσύ να επιλέξεις ή να ξέρεις ότι επέλεξες σωστά ή όχι. Από εκεί και πέρα, εσύ κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου και στο όνομά σου μπορούν να γίνουν σημεία και τέρα. Ναι. Αυτή η λογική, να με συγχωρείτε, είναι η λογική της δεσποτείας, του δεσποτισμού. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Σαρίπολος, το λέει ο Σβόλος, για να αναφέρουμε τους νομοδιδάσκαλους
μιας άλλης εποχής. Το πιο δύσκολο όμως απ' όλα δεν είναι να τα γνωρίζεις αυτά, είναι να τα κάνεις πράξη. Να μην τρέμεις απέναντι σε πιθανές συνέπειες ή πιέσεις που μπορείς να δεχτείς. Ναι. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τον υπάνθρωπο. Και με την ιδεολογία τι γίνεται? Οι ιδεολογίες, να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση του Μάρξ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ψευδή συνείδηση μιας κοινωνικής πραγματικότητας, αντικειμενικής πραγματικότητας. Mm. Ψευδής, όχι με τη λογική της κατομελουμένης, δηλαδή ότι είναι τα ψέματα που με τα οποία πείθεις τον εαυτό σου. Όχι. Είναι η μονομερής, να το πούμε έτσι, οπτική πάνω στα πράγματα που έχεις. Ή όμως η οπτική αυτή, για να μπορέσει να είναι αποδοτική και να μπορέσει να λειτουργήσει, θα πρέπει να μπει στη βάσανο της πράξης. Δηλαδή, εάν εσύ φοβάσαι να θέσεις την ιδεολογία της, την ιδεολογία σου και τα προτάγματά της, στη βάσανο της πράξης, όχι μόνο της ατομικής σου πράξης και ενέργειας, αλλά στην πράξη της κοινωνίας, να προσπαθήσεις δηλαδή να μετατρέψεις τη σύνθεση αυτής της ιδεολογίας σου, των προταγμάτων, των αξιών της κτλ., σαν στοιχεία κινητοποίησης ή, πώς να το πούμε, σαν καταλύτες στην κοινωνική δράση. Εάν το κάνεις, τότε θα μπει στη διαδικασία επαλήθευσης, πλουτισμού, ανάπτυξης αυτής της και πρόοδου. Εάν δεν το κάνεις, τότε θα μετατραπεί σε σέχτα, σε έναν δογματισμό που θα αρχίζει να θανατώνει, να σκοτώνει τον οργανισμό και εσένα τον ίδιο προσωπικά, γιατί πλέον στερείσαι τις δυνατότητες να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου, απλά εγκλωβίζεσαι σε ένα δόγμα. Όπως για παράδειγμα η ψυχιατρικά θεσκόληπτη. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει στις κόλλητος. Δεν είναι μόνο αυτός που πιστεύει στα θεία ή σε κάποια θρησκεία, ας πούμε, και γίνεται φοντομενταλιστής ή οτιδήποτε. Θρησκόληπτος, πολύ περισσότερο, είναι αυτός που κατανοεί την κοινωνική δράση εγκλωβισμένος μόνο στο προσωπικό του περιβάλλον, στις δικές του επιλογές στο περιβάλλον και απόλυτα προστατευμένος από το τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Η ψευδή συνείδηση δηλαδή. Αυτή είναι η ψευδή συνείδηση. Λοιπόν, επιστημονικά. Γι' αυτό και δεν έχω λόγο, ούτε εγώ δεν έχω λόγο, επειδή ακριβώς πιστεύω ότι αυτά που πιστεύω ότι είναι χρήσιμα για την κοινωνία, δεν έχω το λόγο γιατί δεν πρέπει να τα βάλω στην κρίση της κοινωνίας αφενός και αφετέρου στη δοκιμασία της πράξης. Θα μπορούσαμε να το πούμε με τον επιστημονικό, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Αυτό που είπε και βγήκε από την... Από τα γραπτά και από τα λεγόμενα του Μάρξ, όπως αναφέρατε, είναι ότι το κοινωνικό, πώς το λένε, ότι το κοινωνικό είναι, φτιάχνει τη συνείδηση, ή ότι η συνείδηση φτιάχνει αυτό το δίπολο που έβαλε τότε, εκείνη την περίοδο, και τελικά υποστήριξε ότι... Να τα πούμε απλά, γιατί δεν είναι του Μάρξ αυτό. Αυτό είναι παμπάλαιο, έρχεται από την αρχαιότητα. Εντάξει, απλά αναλύθηκε και επεξεργάστηκε εκείνη την περίοδο. Έτσι. Δεν είναι οι ιδέες που φτιάχνουν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι φτιάχνουν τις ιδέες. Έτσι, μπράβο. Και για να αλλάξουν οι ιδέες, να μπορούν να αλλάξουν οι ιδέες, δεν αλλάζουν αντικαθιστώντας τις παλιές ιδέες ή τις ιδέες που έχεις με κάποιες άλλες ιδέες. Αλλάζεις τους όρους μέσα από τους οποίους δραστηριοποιείσαι εσύ η κοινωνία συνολικά, αλλά και ταυτόχρονα προοδεύει η κοινωνία. Επομένως, εγώ δεν έχω ανάγκη, αν θέλεις, εκτός και αν είμαι δογματικός, εκταριστής, θρησκόληπτος. Ναι. Δεν έχω ανάγκη να σε πείσω ότι εγώ έχω δίκιο. Ότι η δική μου ιδεολογία είναι σωστή. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συστρατευτούμε στο να μπορέσει να προχωρήσουμε, να πάμε το ένα βήμα παρακάτω, να κάνουμε το επόμενο βήμα σε ολόκληρη την κοινωνία, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι μέσα από τη δοκιμασία της πράξης, της συνολικής κοινωνικής δράσης, τότε αλλάζουν και οι ιδέες. Αναγκαστικά. Και όχι πάντα σε όλους, γιατί πάντα, αυτό το έλεγε ο Μάρξ και από τότε που το διάβαζα 18 χρονών, παιδί μου, μου έχει γίνει έτσι μια βασική αναφορά. Το δύσκολο δεν είναι να διορθώσεις ένα λάθος της πρακτικής από τις μάζες, που όταν οι μάζες κάνουν λάθος. Τις διορθώνει το κανόνι. Θέλω να πω δηλαδή, τι ήθελε να πει ο ποιητής, ήθελε να πει ότι η κοινωνική εμπειρία διορθώνει τα λάθη που κάνει στην πράξη.
Έτσι. Το δύσκολο είναι να απαλλαγείς από εκείνους τους δαίμονες που αλυσοδένουν την καρδιά και το νου σου και ονομάζονται ιδέες. Άτσι, μπράβο. Τόσο σημαντικό. Μία φράση τόσο σημαντική και τόσο σημερινή. Γι' αυτό κοροϊδεύε παράδειγμα, αν και ο ίδιος κριτικός της θρησκείας σε απόλυτο βαθμό κτλ. Κοροϊδεύε τους άθεους. Τυχαίο. Ναι. Οι οποίοι θεωρούσαν καθόλου ότι πρώτα πρέπει να γίνει άθεη μια κοινωνία, ένας λαός, μια τάξη όπως η εργατική και ύστερα να στρατευτεί στην αλλαγή αυτής της κοινωνίας. Ο Μάρξ έλεγε ακριβώς το ανάποδο. Mm-hmm. Πρώτα παλεύουμε για την αλλαγή των υλικών όρων, να προοδεύσει και να ευημερεί η κοινωνία, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη θρησκεία, γιατί αποτελεί τον καημό του καταταργημένου, όπως έλεγε ο ίδιος. Σωστό. Και μετά οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οι φορείς της θρησκείας αντιλαμβάνονται το ρόλο της και το αν τη χρειάζονται ή δεν χρειάζονται. Δεν την επιβάλλω εγώ σαν εξουσία. Δεν θα ξυρίσω παπάδες, ούτε θα κλείσω εκκλησίες. Ναι, ναι. Τώρα το τι έγινε στο όνομα του Μάρξ είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Καλά, αυτό αφήστε το. Ναι, αυτό αφήστε το. Αλλά θέλω αυτό να πω, αυτή ήταν η αντίληψη. Και αυτή η αντίληψη έρχεται από πολύ βαθιά, από τους κυνικούς, αν θέλετε, από τους μαχητές της δημοκρατίας στην αρχαιότητα. Από πάρα πολύ παλιά. Από τους κυνικούς, είπατε. Από τους κυνικούς, γιατί οι κυνικοί ήταν κατά κύριο λόγο οι εκφραστές, ας πούμε, οι φιλόσοφοι της δημοκρατίας. Δεν διασώζονται. Γιατί? Γιατί πρωτίστως αυτοί κάνανε δουλειά στην αγορά. Δεν είχαν σχολές όπου οι πλούσιοι Αθηναίοι ή μέτικοι τους πληρώνανε για να κάνουν φοβερές σχολές όπως το Πλατωνική σχολή, το Αριστοτέλης κτλ. Και έτσι να ζουν. Ήταν μέσα στον κόσμο, αυτό εννοείται. Ήταν μέσα στον κόσμο. Η προσπάθειά τους ήταν να κινητοποιήσουν τον κόσμο, να δημιουργηθεί μια δημοκρατία όπου ο πολίτης, όπως και δημιουργήθηκε βεβαίως, έστω για κάποιο χρονικό διάστημα, όπου ο πολίτης φέρει την εξουσία. Όχι ο ανταυτού ή αυτός που εκλέγεται ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και δεν υπήρχε εκλογή. Παρά μόνο κλήρωση. Εκτός από την περίπτωση των στρατηγών. Δηλαδή, το στρατηγό της μάχης είναι η μοναδική περίπτωση που εκλεγόταν αυτός. Λοιπόν, από μία δεξαμενή βεβαίως, από ένα εκλεκτορικό σώμα το οποίο επέλεγαν όλοι οι πολίτες. Δηλαδή, ποιοι είναι ικανοί να με οδηγήσουν στη μάχη, είναι 10, 20. Από αυτούς εκλέγω κάποιους. Έτσι, είχε το και αν δεν μου κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν, τους σκουπαίνω και το κεφάλι μετά. Ναι. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό και έχουμε πληροφορίες για αυτούς κυρίως μέσα από την γραμματεία της τραγωδίας, δηλαδή ο Εσχύλος, ο Ευρυπίδης κτλ. Έχουμε από αυτούς πάρα πολλά στοιχεία για αυτούς. Δεν έχουν μείνει και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουν διασωθεί και λόγω του γεγονότος ότι επικράτησαν τα ολιγαρχικά και αριστοκρατικά κόμματα, φρόντισαν να εξαλείψουν κάθε τι που να θυμίζει δημοκρατική παράδοση, την αληθινή δημοκρατική παράδοση της αρχαίας δημοκρατίας. Ναι. Αλλά αυτή την παράδοση έχουμε εμείς. Και γι' αυτό σε αυτόν τον τόπο, όποιος μιλάει ελληνικά, βρίσκεται σε αυτόν τον τόπο, ανεξαρτήτως καταγωγής και είναι μέτοχος ελληνικής παιδείας, όπως λένε οι αρχαίοι, είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να παλέψει για ελευθερία. Είναι αδιανόητο. Αυτό το λέγει ο Ιπποκράτης. Ότι είναι στη φύση του Έλληνα έναν ανδρείος. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας δεν δεσπόζεται, έλεγε. Σε αντίθεση με το γένος των Ανασιεινών, των Ασιατών δηλαδή, ναι, που όχι γιατί δεν έχουν δυνατότητα να ανανδρεί, αλλά επειδή δεσπόζονται, δεν βλέπουν το λόγο γιατί να ανανδρεί. Έτσι κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό κινδυνεύουμε να πάθουμε. Έτσι. Αυτό και μάλιστα δεν ο έχουμε. Ο δούλος δεν είναι ανδρείος. Ναι. Ίσως φταίει ότι είναι δυτική η δεσποτεία ή εν πάση περιπτώσει δυτικότροπη και δεν είναι ανατολική η δεσποτεία. Τι να πω πια. Όχι, γιατί έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ανατολική δεσποτεία από την οποία απαλλαχθήκαμε στην πρώτη φάση της Επανάστασης τη διαδέχτηκε η δυτική δεσποτεία δια του Λεβαντινού Ραγιαδισμού. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο στο 19ο αιώνα από σημαντικούς συγγραφείς και διανοούμενους της Ελλάδας εποχής. Λεβαντινού Ραγιαδισμός. Ναι, είχαμε τον Οθωμανικό Ραγιαδισμό. Είναι Ευρωπαίος, με τσαρούγια και φουστανέλα. Δεν γίνεται αυτό. Βρίθουν οι γελιογραφίες της εποχής του 19ου αιώνα σε αυτό το πράγμα, από έτσι. Αν πάμε από τους πρώτους συγγραφείς της εποχής του κυβερνήτη
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Από το Ρωσο-Αγγλογάλο γράφτηκε, το Χουρμούζι μέχρι τον Ροίδη και τον Σωρή είναι χαρακτηριστική, η χαρακτηριστική εικόνα του καράβλαχου που θέλει να γίνει δανδύς. Δηλαδή ένας πλουσιοευρωπαίος. Τουλάχιστον τότε υπήρχαν ακόμα και αυτοί που έστω μέσω του χιούμορ τους της εποχής, το χιούμορ ή της σάτυρας, της καυστικής σάτυρας. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε σάτυρα. Βλέπεις αυτό, αυτό με προβλημάτισε και εμένα πάρα πολλά χρόνια. Και η σάτυρα σήμερα, Δημήτρη μου, έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει στο γεγονός ότι γεννιέται μια καινούργια εποχή. Βεβαίως πάρα πολύ αργά, βασανιστικά κτλ. Όπως συμβαίνει πάντα. Όταν ο καταλήτης λείπει, δηλαδή όταν η συλλογική δράση ενός λαού λείπει. Η γέννηση είναι πάρα πολύ αργή και πολύ, πώς να το πούμε, και δύστοκη. Αλλά σε τέτοιες εποχές αναγεννιέται συνολικά και η πνευματική διανοητική δημιουργία και αναγεννιέται από νέες δυνάμεις. Δεν μπορεί να αναγεννηθεί από τους παλιούς. Σαφέστατα. Όσο τεχνίτες κι αν ήταν, όσο αν θέλεις τέχνη και πώς να το πούμε, όσο ταλαντούχοι. Ταλαντούχος. Το έχουμε σήμερα. Δεν το έχουμε. Συγγνώμη. Έχουμε παραδείγματα, τα οποία όμως είναι στα φύτρα τους. Το ξέρεις και εσύ από τη μουσική που είναι ο τομέας σου. Το ξέρω και εγώ γιατί παρακολουθώ πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, νεότερους ανθρώπους. Έχουν εξαιρετικό βλέμμα με τα πράγματα. Αλλά είναι τα φύτρα. Πώς να το πούμε. Είμαστε στην κατάσταση που ήταν, για παράδειγμα, η Μινωική Κρήτη μετά την καταστροφή της από το φοβερό σύννεφο που ήρθε από την έκρηξη του βιαστίου της Σαντορίνης στα Μινωικά χρόνια, που είχε θάψει τα πάντα, κατέστρεψε τα πάντα και που σιγά σιγά άρχισαν να φυτρώνουν, να υπάρχουν τα πρώτα φύτρα και μαζί με τα πρώτα φύτρα τα πρώτα χνάρια πολιτισμού. Λοιπόν, Μικυναϊκού φυσικά, γιατί καταστραφεί ολόκληρος ο Μινωικός. Δεν θα μπορούσε ο Μινωικός πολιτισμός να αναδυθεί εκ νέου. Έτσι και τώρα, αυτό που έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, έκλεισε οριστικά και πρέπει να ταφεί με αυτούς που τον εκφράσανε. Έστω και αν αυτοί που τον εκφράσανε ήταν ταλαντούχοι, άνθρωποι, πώς να το πούμε, υψηλού αναστήματος. Αλλά πλέον είναι ανίκανοι να εκφράσουν τη σημερινή πραγματικότητα. Βλέπεις τώρα και στεναχωριέσαι με ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσες μαζί τους, με τα έργα τους εννοώ, είτε με τα έργα τους τα πνευματικά, είτε με την καλλιτεχνική τους δημιουργία, και τώρα δεν έχουν να σου πούν το παραμικρό. Ναι, είναι έχουν κλείσει τα χίλια. Τελείως. Δεν νομίζω ότι πλέον έχουν σχέση συναισθηματική ή άλλη με τη σημερινή εποχή. Σφραγίσανε. Έχουν στερέψει οι άνθρωποι. Και επειδή ακριβώς έχουν στερέψει, τι να σου πούνε. Βέβαια, για να μην τζουβαλιάζουμε, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ λίγες. Το λέω, ότι απέναντι εκεί υπάρχουν τα πιο ανθεκτικά από όλα τα φυτά που μπορούν, από τα φύτρα αυτής της κοινωνίας που μάχονται ακόμη απέναντι σε αυτόν τον καταιγισμό που υπάρχει. Και φυσικά στη δική τους μάχη οφείλεται στο ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ξεπεδάγονται καινούργια φύτρα. Ο Νίκος ο Καραβέλος που διαβάσαμε προηγουμένως, είναι εκτός από νομικός, μάχημος νομικός, είναι ένας εξαιρετικός πεζογράφος και ποιητής. Λογοτέχνης. Ένας πνευματικός άνθρωπος. Είναι αυτός που διασώζει όλη αυτή την χρονογραφική σχολή που είχαμε στην ελληνική πεζογραφία, που έχει πεθάνει από την εποχή των Ψαθάδων και των Τσιπόρων. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και του Μπόστ μπορείς να πεις. Και με τα χρονογραφήματά του. Λοιπόν, αυτή η δουλειά του, αυτή η δουλειά ανθρώπων σαν και τον Νίκο τον Καραβέλο που αναφέραμε και προηγουμένως γιατί διαβάσαμε το κείμενο του, είναι αυτό το πράγμα που χρειάζεται τα καινούργια φύτρα που θα πετάγονται και είναι σίγουρο που θα πετάγονται. Απλά δεν τα έχουμε μαζέψει ακόμη. Δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά τη συγκομιδή για να αναδειχτούν και αυτοί τα καινούργια δηλαδή ταλέντα. Μας πήρανε τα εργαλεία από τα χέρια μας, Δημήτρη μου. Μας τα πήρανε προσωρινά τουλάχιστον. Ναι, βέβαια, για να πιστεί ο κόσμος ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Ότι είναι καταδικασμένος. Ναι, ναι.
Και όταν λέω εργαλεία, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι λόγω πανδημίας και αυτά μας στερήσαν ακόμα και το δικαίωμα της μετακίνησης, δηλαδή της ζύμωσης, αυτό, της κοινωνικής, της ζύμωσης μέσα στον κόσμο. Κάνουμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, και το Κόμμα των Ελευθερών Ανθρώπων, και το ΕΠΑΜ, και το ΔΙΚΙ, και μια σειρά άλλες δυνάμεις. Και άλλες δυνάμεις, που έχουν συμπαραταχθεί, και άλλες δυνάμεις που έρχονται. Και πρόσωπα, και πρόσωπα, και προσωπικότητες. Ναι, και πρόσωπα βεβαίως, και απλός κόσμος, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ναι. Εδώ που τα λέμε, ο απλός κόσμος, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Λοιπόν, έχει σημασία, δεν είναι μια πολιτική πρόταση. Είναι και μια πρόταση πολιτισμική πρόταση. Η οφείλει να είναι και πολιτισμική πρόταση. Όχι για να κατεβάσουμε μερικούς τραγουδιστές ή μερικούς επώνυμους καλλιτέχνες που τέλος πάντων τους κατεβάσουμε στα ψηφοδέλτια για να κερδίσουμε 5 ψήφους παραπάνω. Όχι. Αλλά για να προασπιστούμε την πνευματική ενάργεια ενός ολόκληρου έθνους που θα πρέπει όχι απλά να διασωθεί, θα πρέπει να ανθίσει στο επόμενο διάστημα. Γιατί είναι το αντίβαρο απέναντι σε αυτή την κατήφια, το ζόφο και την καταστροφή που μας έχουν επιβάλει. Ναι. Και ακούστε τώρα, πάνω σε αυτά που λέτε, έναν πνευματικό άνθρωπο του 1975. Όπου είχε γίνει και παράσταση αυτό, θα πω λίγα λόγια αργότερα, μόλις το τελειώσουμε, και με αυτό να μπούμε στον επίλογο της εκπομπής για σήμερα, να σου δώσω και την πάσα που χρειάζεται. Λοιπόν, ήταν πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Θέλανε να έχουν όλοι το σπιτάκι τους, καθημερινά το μεροκαματάκι τους, να έχουν ακόμα κι άμα θα κακογεράσουν μια συνταξούλα για να μην πεινάσουν. Νιώθεις, πατριώτη, τι εχθρός ήταν τούτος ο παλιό λαός. Θέλανε να μην περπατούν στα τέσσερα, να σκέφτονται και να μιλούν ελεύθερα. Να κυβερνάει αυτός που θα έχουν διαλέξει, κανένας πια να μην τους κοροϊδέψει. Νιώθεις, πατριώτη, τι εχθρός ήταν τούτος ο παλιό λαός. Θέλαν τον νόμο φύλο και όχι φύλακα. Να μην φοβούνται πια τον χωροφύλακα. Την περηφάνεια τους κανείς να μην πληγώνει, ούτε την πόρτα τους να ξεκλειδώνει. Νιώθεις, πατριώτη, τι εχθρός ήταν τούτος ο παλιό λαός. Όνειρα χίλια μες στο κεφάλι τους, τα αποθηκεύανε στο προσκεφάλι τους. Χρόνια καλύτερα ελπίζανε να έρθουνε, το σήμερα οι ληστές δεν εκτιμούνε. Νιώθεις, πατριώτη, τι εχθρός ήταν τούτος ο παλιό λαός. Λοιπόν, πρόκειται για τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Το Καμπανέλη, ναι. Που έχει γίνει και τραγούδι. Έχει γίνει και τραγούδι, υπήρχε ναι. Και παράσταση 1975. Μπορεί να έχει την αναφορά στην επταετία, αλλά ήταν η εποχή αυτή. Okay. Όμως, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε σήμερα αυτό το πράγμα ή και εκείνη την εποχή με το να το τραγουδάει η Τζέννη Καρέζη και να καταλαβαίνει, κατά τη γνώμη μου, και ο Καζάκος και η Καρέζη τι τραγουδούσανε. Εξάλλου δεν είχε περάσει και πολύς καιρός, Δημήτρη μου, που είχε σηκωθεί και το μεγάλο μας τσίρκο, πάλι του ίδιου, του Ιάκωβου ναι, Καμπανέλη. Ναι, έτσι, ναι. Που όταν το καταλάβανε οι Χουντέοι, αν το καταλάβανε, ας πούμε, το κατεβάσανε. Λοιπόν, αυτό λείπει σήμερα. Δεν έχουμε τέτοια πινελιά, να το πω, τέτοια ματιά από ποιητές, από πνευματικούς ανθρώπους, από opinion leaders, αν θέλετε να το πούμε και με την ελληνιστή που λέμε, ωραία, για να πάρει ένα γρανάζι μπρος. Αλλά τουλάχιστον έχουμε την παράδοση εδώ, διαβάζεις αυτό και λες, θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα. Και βέβαια υπογραμμίζει με όλη τη σημασία της υπογράμμισης ότι το σύστημα αυτό έχει απέναντί του έναν εχθρό λαό. Ο λαός είναι εχθρός για αυτούς, για το σύστημα διακυβέρνησης και εξουσίας σήμερα στην Ελλάδα. Είναι εχθρός και έχει αποτυπωθεί στα ποίηματά μας από ανθρώπους οι οποίοι αφήσανε παρακαταθήκες και πρέπει με καινούριο τρόπο να ξαναφυτρώσει, όπως το είπατε. Αυτό. Γι' αυτό κιόλας, αυτό το πράγμα είναι μια διαχρονική μάχη που δίνει ο ελληνικός λαός με όλες εκφάνσεις του, με τη διανόησή του, με τους ανθρώπους της που αγωνιούσαν και αγωνίζονταν πάντα σε πολύ δυσχερείς εποχές. Δινόντουσαν αυτές οι μάγες και πάντα θα δίνονται. Γι' αυτό και εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι η λύση δεν είναι η απόσυρση ή αν θέλεις, ας πούμε, το να λέει κανείς ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Το μόνο που λέει, και αυτό το λέει ο Καζαντζάκης στην ασκητική του, όταν καλείσαι στη μάχη, δεν έχει νόημα να συζητάς
εάν θα πεθάνεις ή θα σκοτωθείς ή θα διασωθείς, αν θα νικήσεις ή θα ιτηθείς. Το μόνο που οφείλεις να σκέφτεσαι είναι το να δώσεις τη μάχη. Μέχρι το τέλος, όποιο και αν είναι αυτό. Δεν ξέρει κανείς, δεν ξεκινάει κανείς τη μάχη για να πεθάνει. Ένα παλιό τραγούδι, επίσης παλιό. Λοιπόν, και ξεκινάει τη μάχη, ξεκινάς να δώσεις τη μάχη μέχρι τέλος, όποιο και αν είναι αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι ο βασικός όρος για να κερδίσεις αυτή τη μάχη. Και αυτή η μάχη είναι μάχη των μαχών. Αυτή είναι η μάχη των μαχών, όχι η μάχη των μαχών της, που μας τσαμπουνάνε οι φίλοι μας, πώς το λένε, αυτοί που ανακαλύψανε ξαφνικά ότι πάμε σε εργασιακό μεσαίωνα. Okay. Λοιπόν, και αυτό και αν θέλεις, με συγχωρείς, μια και διαβάζουμε βεβαίως τώρα κείμενα, ένα κείμενο από το 1862. Δοκίμιον κυβερνητικής υπερυπολιτείας. Sorry που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ξέρεις... Όχι, αξίζει τον κόπο να δεις τι ναι, λέγανε για εκείνη την εποχή. Μιλάμε λίγο πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση των Ελλήνων, που έδειξε τον Όθωνα και τους Βαβάρους. Μάλιστα. 1862. Πλέον οι άπαξ τα θεμέλια πολιτιών εσύστησαν εκ της συγκρούσεως προσωπικών αξιώσεων και συμφερόντων, και πάντες οι κρίκοι της κοινωνικής αλύσεως συνετρίβησαν εκ της εντάσεως αυτών. Εν τη αυτή κοινωνία, πάντες οι πολιτευόμενοι, εξαιρέσει ο λίγων πάνη, κυβεύουση, σήμερον συμπεριτευόμενοι, αύριον αυτόμολοι της αντιπολιτεύσεως, την άλλην επανερχόμενοι στην κυβέρνηση και πάλι λιποτακτούντες. Εσυνεδύσεις διατελούσιν εις αδιάκοπων πληστηριασμών και η δημοπρασία αυτών επαναλαμβάνεται εις πάσαν ανωτέραν προσφοράν, ώστε ουδέποτε οριστική επέρχεται η κατακύρωση. Εν τη αυτή κοινωνία, η κουφώτης, η αγυρτία, η πονηρία, η ψούση την κεφαλήν και διαπέπουσιν, η κηδικαιοσύνη, ο πατριωτισμός, η τιμιώτης και εν γέννη εαρετέ καταδιώκονται. Τα ηρημένα κυρούσιν η ιστορία και η κοινωνική κατάσταση συγχρόνων ημίν πολιτιών. 1862. Λίγο πριν ή λίγο μετά. Λίγο πριν. Αυτό αποτυπώνει την κατάσταση που γέννησε την Επανάσταση. Ποιανού είναι, αν επιτρέπετε. Την εποχή εκείνη πίστευαν ότι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης που περιγράφει εδώ, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Ποιος το έχει γράψει, αν είναι εύκολο, ή υπάρχει... Ένας διανόμος εποχής, δεν έχει διασωθεί ιδιαίτερα το όνομα, δεν έχει, είναι γνωστό το... Το όνομα του, ναι. Όχι, είναι γνωστός, ενώ ο Εδιπίδου, υπό Αθηναίο Εδιπίδου, 1862, αλλά δεν είναι γνωστός, ξέρεις, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τότε γράφονταν εξαιρετικά πράγματα. Δυστυχώς η ιστοριογράφη ακαδημαϊκή, η χειρότερη μορφή ιστοριογραφίας, ξεχνάει αυτούς που είναι περισσότερο αγωνιστές του δρόμου, του πεζοδρομίου, και λιγότερο αγωνιστές της γραφίδας ή της επωνυμίας. Γιατί ο Ειδιπίδης ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα από τα αγωνιστικά καφενεία της εποχής. Mm. Εκεί που μαζεύονταν οι Έλληνες, ζυμώνονταν και τελικά μέσα από εκεί γεννιόντουσαν τα νέα πολιτικά σχήματα και οι νέες επαρτατικές ιδέες, που γινόντουσαν πράξη λίγο αργότερα ή λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα μέσα από την κοινωνική δράση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο και αυτό είναι το όμορφο, το να ξέρεις πραγματική ιστορία και να μην μένεις μόνο σε μια επιφανειακή τριβή με την φαινομενολογία της ιστορίας. Mm. Που δυστυχώς αυτό κάνει και διαπρέπει σε αυτό ο ακαδημαϊκός ιστορισμός. Και μάλιστα είναι τόσο η ανάγκη σήμερα να στραφεί όλο το λαό, να στραφούν προς την ιστορία τους, να αντλήσουν από την ιστορία δύναμη και την κόκκινη γραμμή, αυτό που το συνδέει, τις ρίζες του, ώστε να προχωρήσουν μπροστά, που άρχισαν οι σχολές, μεγάλα πανεπιστήμια που ξεκίνησαν στην Βρετανία, να καταργούν το μάθημα της ιστορίας από τα πανεπιστημιακά τους προγράμματα. Ναι, ναι.
Τώρα το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει στη Βρετανία, είναι καινούργια μόδα. Θα ήδη στην Αμερική το είχαν ξεκινήσει και παλιότερα, γι' αυτό και έχουν περιοριστεί δραστικά τα μαθήματα ιστορίας έξω από τις ιστορικές σχολές. Αλλά τώρα πλέον γενικεύεται και στην Βρετανία, θα μας έρθει και στην Ευρώπη. Άλλωστε, τι χρειαζόμαστε την ιστορία, πέστε μου εσείς. Εδώ χαρακτήρισανε, κακοχαρακτήρισανε, βγάλανε τον Όμηρο τώρα. Τι μου λέτε, ακούστηκαν και αυτά, έτσι, σε κάποια πανεπιστήμια μέσα. Είναι δυνατόν τώρα να απαγορεύουμε και να μαθαίνουμε ότι οι άρχοντες είναι δημοβόροι. Λαοφάγοι, δηλαδή. Έτσι. Δημοβόροι. Έτσι. Ναι, ναι, γιατί ξέρετε τι, αυτά δεν γραφτήκανε μόνο στα τελευταία χρόνια, έτσι. Από τις ομηρικές εποχές έχουν γραφτεί. Είναι επομένως να μαθαίνουν τα παιδιά των 15 χρόνων τώρα ότι οι άρχοντες είναι δημοβόροι. Ναι. Και τι εστί τυραννία. Έχει καταργήσει το Ρίγα, τον Όμηρο και τον Κολοκοτρώνη. Αυτό θα έλεγα τώρα για το Ρίγα, για την τυραννία. Ναι, ναι. Είναι, καταρχήν είναι ο πιο ένας από τους, πώς θα το πούμε, ας πούμε, από τους ανθρώπους ο οποίος άνοιξε, έβαλε μια τόσο φρέσκια και δημοκρατική ματιά για αυτή τη χώρα και για αυτή τη Χερσόνησο, τέλος πάντων, την απόλυξη, έτσι όπως μπορούμε να την πούμε, της Χερσονήσου του Αίμου, ο Ρήγας, ο οποίος πραγματικά άνοιξε ορίζοντες εξαιρετικούς και στηρίχτηκε στο ελληνικό στοιχείο για να προχωρήσει, δηλαδή στην ελληνική πολιτεία με τον τρόπο που την καταλάβαινε, σήμερα βρίσκεται στα αζήτητα, ψάχνουμε να δούμε πού είναι. Έκανε έκθεση η Βουλή και αν πήγαινε κανείς, όποιος δεν γνωρίζει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει μελετήσει, θα ψαχνόταν να δει τι είναι αυτός ο τύπος και γιατί ήταν τόσο σημαντικός. Ναι, ναι. Πριν κάποια καλοκαίρια, Δημήτρη μου, είχα περάσει από το μέρος που γεννήθηκε. Ούτε το σπίτι του δεν σε οδηγούν να βρεις. Ναι, ναι. Ούτε το σπίτι του. Γιατί εγώ στη Βιέννη. Όχι, όχι, εδώ, στο Βελενστίνο. Κάνει το αφιέρωμα στο μουσείο της πόλης Βιέννης. Εντάξει, στο Βελενστίνο λέω, υπάρχει το σπίτι του, βέβαια, υπάρχει το τόπος γέννησης ή το διατηρούν κατά κάποιο τρόπο, αλλά θέλω να πω ότι δεν δείχνεται, δεν είναι. Η κυρία Αγγελοπούλου. Η κυρία Αγγελοπούλου, βεβαίως, ναι. Το οποίο που πήγε και έκανε εκδήλωση στο Βελεστίνο και κλεισμένο των θυρών. Ναι, 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 ναι. Το έμαθε αυτό. Μήπως έβαλε λίγο στο χέρι για να αναπαλαιωθεί το οίκημά του. Και να φτιαχτεί επιτέλους ένα μουσείο στην πατρίδα του. Αστειεύεστε. Εάν δεν το ήξερα και αν δεν πήγαινα επί τούτου να το βρω, έτσι, δεν θα το έπαιρνα χαμπάρι. Τι να σας πω τώρα. Τέλος πάντων, έχουμε μπει στην διαδικασία να τελειώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι ο αγώνας θα είναι συνεχής, θα είναι, πώς το λένε, είναι μαραθώνιος. Αυτό να το γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι και να πετύχεις μια νίκη, δεν έχεις κερδίσει τη μάχη, αλλά έχεις δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για να πας ακόμα παρακάτω και αυτό το πράγμα χρειάζεται υπεράνθρωπες προσπάθειες και επιμονή και υπομονή και μεγάλους αγώνες και συναγωνιστικότητα και αλληλεγγύη. Αλλά μπροστά είναι ο καιρός, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ με όλη μου την καρδιά ελπίζω να ευοδοθεί αυτή η συμμαχία η οποία βρίσκεται στα... Γι' αυτό παλεύουμε όλοι μας. Ναι. Το θέμα είναι ότι να θυμόμαστε καλά από την ιστορία έχει δείξει ότι ο Έλληνας δύσκολα ξεκινάει. Αλλά έτσι και ξεκινήσει, δεν τον σταματάει τίποτα. Μακάρι. Υπάρχουν και ιστορικές αναφορές, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αρκεί να γίνει αρχή. Εδώ είναι το θέμα. Έτσι. Αρκεί να γίνει αρχή. Νομίζω να ότι είμαστε. Να πετάξουμε από πάνω τα σκουπίδια και όλη αυτή τη σαπίλα μέσα στην οποία μας έχουν θάψει. Να την πετάξουμε και να δείτε πόσο εύκολα μετά θα έρχονται όλα. Αισιοδοξία υπάρχει. Θέληση υπάρχει. Υπομονή να έχουμε και επιμονή, γιατί δεν έχουμε και άλλο τρόπο πλέον να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την εκπομπή στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Θέμη Συμβουλόπουλο. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπει και σε μια διαδικασία να απαντάμε σε ερωτήσεις σας. Απλά τι συγκεντρώνουμε, να αφιερώνουμε μια εκπομπή ή τουλάχιστον το περισσότερο μέρος μιας εκπομπής σε αυτές.
Επομένως, επειδή ξέρω ότι οι ερωτήσεις μπαίνουν, να μην έχετε θέμα, συγκεντρώνονται και κάποια στιγμή θα απαντηθούν. Εξάλλου, πολλές φορές μέσα στην κουβέντα και ειδικά από τη συζήτηση και από τον τρόπο που μιλάει ειδικά ο Δημήτρης ο Καζάκης, απαντιόνται και πράγματα τα οποία σκέφτεστε να τα ρωτήσετε και ήδη απαντιόνται. Επομένως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά και έτσι και θα τα πούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, γεια και χαρά σας. Αντίο. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί.